נבקש את הפרק השני. נקן חימש, אני ברבן. שטורן את הקרוש. כתביאו, כתביאו נרמדות. אמן. Βασιλεύ ουράντιε παράκριτε το πνεύμα της αληθείας, ο παρακουβαλάω και τα παραδείο, της αγώρας των αγαθών της ζωής χορηγός, ελεύθηκε σκύλος ας μιλή, και χάρισος ημάς, αποφάσεις κυρίως, και σώσαν τα θέτας πικάσιμα. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόρος τους αρνείς αλαρίξα, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτό την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρω δε δόξασι. Να καθίσω. Παραμείναμε στο σημείο εκείνο ακριβώς που μίλησε ο Πέτρος έξω στο μπαλκόνι του Ιππερώου την ημέρα της Πεντηκοστής. Τότε που το Πνεύμα το Άγιο έστειλε ο Πατέρας διαμέσου του Υιού. Και ενθυμίστε που είπαμε ότι ο Πέτρος μίλησε στο λαό που βρισκόταν έξω από το Ιππερό με επιείκεια σε αυτούς και ότι δεν έδειξε κανένα απολύτως. Οι Εβραίοι είχαν δώσει το στίγμα τόσο στο Χριστό ότι ήταν ένας κακούργος, όσο και στους μαθητάς του Χριστού, ότι ήταν οι μαθητές ενός κακούργου. Τώρα ο Πέτρος, με το φως του Αγίου Πνεύματος, αναφέρει σε αυτούς με την προφητεία του προφήτη Ιωήλ ότι έτσι έπρεπε αυτά να γίνουν και ότι στις ημέρες αυτές των Αποστόλων από την ημέρα Πεντηκοστής και ύστερα ο Θεός έχισε, έτσι λέει, διεχήθη, αναφέρει μέσα η Αγία Γραφή, το Πνεύμα το Άγιο. Σε τέτοιο σημείο που να προφητεύουν τα παιδιά σας, είπε, οι κόρες σας και αδιάκριτα κάθε σάρκα, κάθε άνθρωπος που κάνει δεκτή την παρουσία του Χριστού και γι' αυτό και την επιφύτηση του Αγίου και του Αγίου Πνεύματος. Αφού βέβαια τους ανέφερε την προφητεία πάνω στο πρόσωπο του Χριστού ότι έπρεπε να παραδοθεί και να σταυρωθεί,
και ότι και αυτοί σαν μέτοχοι σε αυτό το έργο κατάλαβαν, λέγει η Αγία Γαλλία αυτής της πράξης, τι ακριβώς είχαν πράξει. Και οι άνθρωποι αυτοί κατενήγησαν την καρδία, λέει. Δηλαδή, πέρασε μέσα και μέσα στην καρδιά τους, πληγώθηκαν με πληγή σωτήρια, όχι θανάσιμη, με πληγή σωτήρια, και την ημέρα εκείνη του κηρύγματος του Πέτρου ακολούθησαν, θα δούμε μέσα από τις πέρας των Αποστόλων που θα αναγνώσω τώρα, τον Πέτρο 3.000 ψυχές. Να δούμε πώς ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης αναφέρει τα γεγονότα. Άνδρες, αδερφοί, ακούσαντες δε κατενήγησαν την καρδία. Είπαν προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους. Άκουσαν το κήρυγμα του Πέτρου, η καρδιά τους όχισαν το ακροατήριο, σε ένα ποσοστό του ακροατήριου μεγάλο, πληγώθηκε, είπαμε, από το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου. Και αφού πληγώθηκε με πληγή γλυκιά και σωτήρια, είπαν, τι ποιήσομεν άνδρες αδερφοί. Αυτοί που ήσαν από κάτω φώναξαν, τι να κάνουμε άνδρες αδερφοί. Ο Πέτρος απάντησε προς αυτούς, μετανοήσατε και βαπτιστεί ο καθένας από σας επί το ονόματι Ιησού Χριστού, στο όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους, οι αμαρτίες σας, και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, και θα πάρετε και εσείς το μεγάλο δώρο από το Άγιο Πνεύμα. Ημίν γαρέστη η επαγγελία και της τέκνης ημών και πάση της μακράν όσους αν προσκαλέσετε Κύριος ο Θεός ημών. Γιατί για σας δόθηκε υπόσχεση από το Θεό και τον Κύριο πριν αναλυφθεί στους ουρανούς, δόθηκε αυτή η υπόσχεση για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και για τα παιδιά σας, και βέβαια όχι μόνο για σας αλλά και για εκείνους που βρίσκονται μακριά, και εννοεί δεν ήσαν Ισραηλίτες αλλά ήσαν από άλλα έθνη. Αυτό έλεγε η προφητεία, ότι η υπόσχεση θα δοθεί σε όλους, θα πραγματοποιηθεί για όλη την ανθρωπότητα. Και βέβαια όσους προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Όλοι προσκλήθηκαν, αλλά όλοι δεν απάντησαν. Δεν εννοεί ότι άλλους κάλεσε και άλλους δεν κάλεσε, αλλά όλους τους κάλεσε ο Κύριος και Θεός μας. Και με άλλα λόγια, περισσότερα, ο Πέτρος μιλούσε ζωντανά και έλεγε στο ακροατήριό του από κάτω,
σώθητε από της γενεάς της κολλιάς τάφης. Σωθείτε από τη γενεά αυτή τη διαστραμμένη. Και εκείνη μεν που άκουγαν από κάτω, ασμένος από δεξάμενη των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν. Και εκείνη με ευχαρίστηση, αφού άκουσαν το λόγο του Πέτρου, το δέχτηκαν και βαπτίστηκαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχέ όσοι θρησκήλια. Και προσθέθηκαν αυτή την ημέρα, ήταν το κήρυγμα ο Πέτρος, από το υπερό, από το βαγόνι, τρεις περίπου όσοι θρησκήλια ψυχέ. 3.000 άνθρωποι. Αυτοί οι 3.000 ήσαν οι πιστοί με αρχηγούς τους Αποστόλους της πρώτης χριστιανικής Αποστολικής Εκκλησίας. Ήσαν αυτοί οι 3.000 προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία και την κλάση του άρτου και τις προσευχές. Είχαν μαζεύοντα και άκουγαν κήρυγμα από το στόμα των Αποστόλων, επικοινωνούσαν πνευματικά μεταξύ τους και τεμάχιζαν ψωμί και έτρωγαν και παράλληλα προσεύχονταν. Επαναλαμβάνω, ήσαν προσκατερούντες, αυτή η λέξη προσκατερούντες σημαίνει αφοσιωμένοι στο κήρυγμα των Αποστόλων, τη διδαχή των Αποστόλων, στη κοινωνία, στην επικοινωνία μεταξύ τους, την πνευματική, στο κόψιμο του ψωμιού, γιατί έτρωγαν μέσα σε σπίτια, όχι σε ναό, γιατί ο ναός δεν χώριζε, δεν υπήρχε ναός, δεν χώριζε 3.000, και στις προσευχές. Εγένετο δε πάση ψυχή φόβος. Τότε, σε κάθε ανθρώπινη ψυχή, ακόμη και σε εκείνους που δεν είχαν πιστέψει, έπεσε φόβος. Θα τα δούμε και τα πράγματα και από τον Ιερό Χρυσόστομο. Πολλά τέρατα και σημεία από τον Αποστόλων γίνεται. Γίνονταν από τα χέρια των Αποστόλων θαυμαστά σημεία, θαύματα μεγάλα. Πάντες δε οι πιστεύοντες και όλοι όσοι πίστευαν ήσαν επί το αυτό και είχαν άπατα κοινά. Όλοι όσοι πίστευσαν, οι 3.000 και άλλοι στη συνέχεια, τα είχαν όλα κοινά. Τα είχαν όλα κοινά. Απλώς το τονίζω, θα το δούμε σε σχόλιο μετά, δεν είχε δηλαδή τα κτήματά του δικά του το κάθε πιστός, ούτε η περιουσία του την κινητή δική του. Τα είχαν κοινά, το δικό μου και δικό του. Με τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο ποσοστό, δικό μου και δικό του. Απλώς το λέω αυτό, θα το δούμε στη συνέχεια. Και τα κτήματα και τα συμπάρξεις και τις περιουσίες επίπρασκον τα πούλαγαν και διεμέριζαν αυτά και τα μοίραζαν αυτά τα χρήματα που έπαιρναν από την πούληση των κτημάτων με χωριστήματα και των περιουσιών και τα μοίραζαν αυτά πάση σε όλους καθότι
αν της χρειαν είχε, αλλά μόνο για να καλύπτει ο καθένας την ανάγκη του. Μόνο για να καλύπτει ο καθένας την ανάγκη του. Το τονίζω αυτό. Και καθημερινά προσκατερούντες ήσαν ομοθυμαγώνουν το ιερό και μαζεύονταν λέει με μια ψυχή όλοι στο ιερό κολλώντες κατοίκων άρθων παραλαμβάνει πάλι και μάγιζαν σε κάθε σπίτι ψωμί χριστιανικό εννοείται και μετελάβαναν τροφής και έτρωγαν και φαγητό. Και τούτο που έχει σημασία μεγάλη, ένα αγαλιάσι και αφελότητη καρδίας. Ένα αγαλιάσι και αφελότητη καρδίας. Με αγαλίαση, με χαρά μεγάλη, έλεγε ο κτηματίας, πουλήστε το, πάρτε λεφτά, δώστε να φάνε πειρασμένοι. Και έμενε χωρίς περιουσία, αυτό η σημασία μεγάλη, χωρίς περιουσία. Και αυτό γινότανε, αν το προσέξουμε, το προσέξαμε, ένα αγαλιάσι, όχι απλή χαρά, αλλά ένα υπερβολικό γέμισμα χαράς εσωτερικής. Αλλά και με αφελότητη και με απλότητα καρδιάς, χωρίς να έχει την πονηρία, την υποψία που τυχόν θα έχουμε εμείς, άραγε τα λεπτά θα πάνε εκεί που πρέπει. Αυτό σημαίνει αφελότητα καρδιάς. Δεν περνούσε από το λογισμό τέτοια σκέψη να πούνε ότι ναι, εμένα εγώ αν περνούσε δεν τα δίνανε, δεν τα κουλάγανε. Την περιουσία ολόκληρη παραλαμβάνω, εμένα σαν τυχαία που έχει τα δύο λεπτά και τα έρχεται τα δύο, χωρίς να έχουν τίποτα. Αλλά περίμεναν από το ταμείο όπως και οι φτωχοί οι υπόλοιποι. Περίμεναν από το ταμείο των Αγίων Αποστόλων. Και όλα αυτά ενούντες των Θεών και έχοντες χάρη προς τον λαό. Και όλα αυτά γινόντουσαν με ύμνο και δοξολογία προς τον Θεό. Και προσφέροντας έτσι μεγάλη ικανοποίηση στους πιστούς που ήταν μέσα στους κόλπους της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Ο δε Κύριος σε ένα τέτοιο κόσμο αγγελικό, όπως το λέει ο Χρυσόστομος, προσετήθη τους σωζωμένους. Ο δε Κύριος πρόσθεται καθημερινά και νέους πιστούς οι οποίοι επρόκειτο να σωθούν. Οι οποίοι επρόκειτο να σωθούν. Και έτσι καθημερινά πολλαπλασιαζόταν η πρώτη εκκλησία. Έχουμε μια εικόνα μπροστά μας της πρώτης αποστολικής εκκλησίας μας μετά ακριβώς την Πεντηκοστή. Ο Άγιος μας Χρυσόστομος που σχολιάζει ακριβώς αυτά που διαβάσαμε, βέβαια δεν το βλέπουμε όλα να πούμε, αλλά πολύ δυνατά σημειώνει τα εξής. Πρώτον, ότι πρέπει να προσέξουμε τη στάση του Αποστόλου Πέτρου, που ήταν γεμάτη από Πνεύμα Άγιο. Δεν πρόσβαλε κανένα από τους σταυρωτές που τον άκουγαν από κάτω. Δεν μαλακώνεται, λέει, η καρδιά του οργισμένου με καταμέτωπο απάντηση. Ποτέ, μα ποτέ δεν μαλακώνεται. Λυγίζει, λέει, το σίδερο. Το παγωμένο
Αν προηγουμένως δεν το ζεστάνεις και στη συνέχεια δεν το επεξεργαστείς με ωραίο τρόπο, ώστε να γίνει μαρακό. Έτσι και η ψυχή και η καρδιά του οργισμένου δεν λυγίζει. Χρειάστηκε να μιλήσει ο Πέτρος ήπια, γλυκά, να σαγηνεύσει τις ψυχές και μαλακωμένες πια να του φωνάξουνε. Τι να του φωνάξουν από κάτω, τι ποιήσομε. Εδώ δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Έτσι, τι να κάνουμε. Άμα φέρουμε στο μυαλό μας ότι πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι, είχαν μανία εναντίον των Αποστόλων, είχαν φωνάξει προηγουμένως, πριν από ημέρες, άλλον άλλος σταύρωσαν αυτόν και πήγαν από κάτω από περιέργεια και γιατί όχι και να κάνω κάποιο κακό, έτοιμοι με μανία να αρπάξουν τους Αποστόλους. Αν έχουμε αυτή την εικόνα στο μυαλό μας, μια, δηλαδή, ψυχών απεσίων και να μιλάει σε αυτές ο Πέτρος και μετά το κήρυγμα να ακούγεται φωνή από πολλούς. Τι ποιήσαμε, που σημαίνει ότι είμαστε ένωση. Αυτό δεν είναι πολλό πράγμα. Για να πεις τι θα κάνω, σημαίνει ότι καταλαβαίνεις ότι έχεις κάνει κάποιο κακό. Και πρέπει επομένως να αφήσεις το κακό και να πιστεύω μου, πες μου τώρα που κατάλαβα ότι έκανα ένα μεγάλο κακό, τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Είχαν καταλάβει λοιπόν τι είχαν κάνει και ζητούσαν να τους πει ο Πέτρος και οι δύο Απόστολοι τι ποιήσαμε. Και βέβαια ο Πέτρος έδωσε την απάντηση. Βαπτιστήτω έπαιστος μετανοήσατε και βαπτιστήτω έπαιστος ημών εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και σωθήτω και λείψεστε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Θα μετανοήσετε πρώτα. Θα βαπτιστείτε στο όνομα του Κυρίου και θα σωθείτε. Τι ποιήσομε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτές οι δύο λέξεις δείχνουν ότι αποδέχονται και καταδικάζουν την προηγούμενη συμπεριφορά τους. Δεν είναι εύκολο πράγμα δημόσια μπροστά σε λαό ολόκληρο που κάλυπτε πλατεία ολόκληρη να πεις ναι είμαστε εγκληματίες, πες μας τώρα τι θα κάνουμε. Τέτοια μετάνοια δημόσια. Αυτό σημαίνει το τι ποιήσουμε. Και βέβαια ας βαπτιστεί ο καθένας. Και δεν είπε να βαπτιστεί στο όνομα του, να βαπτιστείτε στο όνομα του Σταυρού, αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και βέβαια, θα μάθαινα στη συνέχεια τι δύναμη του είχε ο Σταυρός, τη δώρα του βαπτίσματος. Γιατί τα αποστολικά χρόνια την ώρα που βαπτίζονταν και λίγο πριν γινόταν κατήχηση. Και μάθαιναν τι είναι εκείνο στο οποίο βαπτίζονταν. Γι' αυτό ακούστηκε μετανοήσατε, αλλάξτε μυαλά και ακολουθήστε το βάπτισμα στο όνομα του Κυρίου και θα σωθείτε. Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει ακριβώς αυτή την φράση, λέγει έχουμε υπόψη μας
τον άρρωστο, το βαριά άρρωστο, που έχει πλήρη, λέει, επίγνωση της ασθενείας του. Και βλέπει ότι είναι βαριά η αρρώστια. Πού θα δείξει την απόλυτη εμπιστοσύνη? Στο γιατρό. Αυτοί που κινδυνεύουν στη θάλασσα από τρικυμία μεγάλη, πού θα δείξει την εμπιστοσύνη? Στον κυβερνήτη. Τέτοια, λέει, εμπιστοσύνη έδειξαν στον Πέτρο μετά το κήρυγμα. Είναι φοβερό, αδελφοί μου, πολύ φοβερό αυτό το πράγμα. Να δεις λαό να ακούσει ένα κήρυγμα και να φωνάξει, τι ποιήσομεν ή να σωθώμεν, τι πρέπει να κάνουμε τέλος πάντων. Σου εμπιστευόμαστε 100%, πες το μας τι να κάνουμε. Εμείς τώρα που καταλαβαίνουμε ότι είμαστε καταδικασμένοι. Και σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι φόβος μεγάλος κατάλαβε τις ψυχές, γέμισε τις ψυχές και εκείνων που πίστευσαν, αλλά και εκείνων που δεν πίστευσαν. Για δύο λόγους, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο ένας, γιατί αυτοί που δεν πίστευσαν φοβήθηκαν, επειδή ήταν 3.000 ανθρώπους, απότομα αναλάζουν. Απότομα. Και από την άλλη, με τα χέρια των Αγίων Αποστόλων, γίνονταν τέρατα και σημεία. Ο Κύριος τα όπλησε με τέτοια δύναμη ώστε να κάνουνε θαύματα οι Απόστολοι. Βέβαια, γινόταν ό,τι ακριβώς έκανε ο Κύριος. Δίδασκε, δηλαδή ο Πέτρος διδάσκει στο Ιππερό, και μετά το κήρυγμα έκανε θαύματα ο Κύριος. Όμοια και Άγιοι Απόστολοι. Όμοια και Άγιοι Απόστολοι. Και ένας δεύτερος λόγος είναι, λοιπόν, τα τέρατα και σημεία που έκαναν οι Απόστολοι, που είχαν σαν αποτέλεσμα να καταλάβει τις ψυχές όλων φόβος. Όχι φόβος κοινός τέτοιος που όλοι γνωρίζουμε, αλλά ένας φόβος θεϊκός. Τέτοιος που ήταν λυτρωτικός στην ουσία. Λυτρωτικός στην ουσία. Και μετά από αυτή τη συμπεριφορά της μετάνοιας της απότομης, ήρθε φυσιολογικά το άλλο βήμα. Ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού, είναι ο Άγιος μας, ο Αρχηγός μας, είναι ο προνοητής μας, και αφού είστε στα χέρια του, δεν φοβόμαστε από τίποτα. Πάρτε λοιπόν τις περιουσίες μας τώρα. Πουλήστε τις. Δώστε σε αυτούς που δεν έχουν. Εγώ δικό μου δεν έχω, έλεγε ο καθένας. Είναι όλων. Ούτε ο άλλος δικό του έχει. Αλλά είναι όλων. Έπαυσε, λέει, το δικό μου και το δικό σου αυτή η μισητή φράση που βάζει τους ανθρώπους και τσακώνονται. Το δικό μου και το δικό σου, από τη στιγμή που βρέθηκε ο Ιερός Χρυσόστομος, διαιρεί τους ανθρώπους και οδηγεί σε σατανικές στάσεις και συμπεριφορές. Αυτό δεν υπήρχε στην πρώτη, την Άγια, την Καθολική, την Αποστολική Εκκλησία μας. Είχε καταργηθεί. Επαναλαμβάνω, είχε καταργηθεί. Κι άλλες εποχές, λέει, οι άνθρωποι, οι δολαπτικές, παίρνανε, λέει, τα χρήματα και τα πετάγανε στη θάλασσα. Γιατί, λέει, δεν ήθελε ο Θεός. Ή τα χρήματα τα άφηναν ακαλλιέργητα, γιατί έλεγε ο Δίας, παραδείγματος χάρη. Αυτά όλα είναι σατανικά πράγματα, ο Ιερός Χρυσόστομος. Χριστιανικό σημαίνει, αυτά είναι για το φτωχό. Και αν προσέξαμε, το τόνισα ιδιαίτερα και το πράγμα, γιατί το τονίζει και ο Άγιος Χρυσόστομος και λέει,
προσέφεραν και τα πουλάγανε. Λίγο να δούμε εδώ τον εαυτό μας εδώ μέσα, δεν χρειάζεται προσοχή. Και τα χρήματα τα έπαιρναν και τα πρόσφεραν σε τροφή και ενδυμασία. Τόση τροφή και τόση ενδυμασία, καθότι αν τις χρειαν είχε. Τόση όσοι είχε ανάγκη. Τόση όσοι είχε ανάγκη. Το περιττό δεν το ξέρανε οι Απόστολοι. Και σχολιάζει ο Χριστός και λέει, όταν λέμε, όταν μιλάμε για τροφή, ότι έτρωγαν μαζί μέσα σε κοινότητα τέζι και το πρόσφεραν αυτό οι Άγιοι Απόστολοι, σημαίνει ότι τους μάθαναν και νηστεία και στυναγωγία παράλληλα. Όχι παραπάνω από αυτό που χρειαζόταν για να ζήσουν. Έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Καθότι άντις χρειαν είχε. Ό,τι δηλαδή είχε ανάγκη ο καθένας. Και βέβαια, μία τέτοια κοινωνία ανθρώπων που ζούσε όλοι μαζί, με μία ψυχή, με μία ψυχή επαναλαμβάνω, με κοινό φαγητό και το ίδιο φαγητό όλοι, ανάλογα την ανάγκη του, ο καθένας, προσέξτε, ανάλογα με την ανάγκη του, και μέσα στην προσευχή και ακόμη μέσα στη διδασκαλία και ακόμη με τη συμμετοχή τους στη Θεία Ευχαριστία μετελάμβαναν σώμα και αίμα Χριστού. Όλα αυτά μέσα στην Εκκλησία, αυτή την Άγια Εκκλησία. Όλα αυτά ήταν καθαρτικά και αγιωτικά για την ψυχή του κάθε ανθρώπου. Παραβάλλω, καταρτικά και αγιωτικά. Τι ποιήσομεν, και απάντηση, βαπτιστή του. Πρώτη πράξη σωτηρίας, το βάπτισμα. Ο αβάπτιστος δεν σώζεται. Ο αβάπτιστος δεν σώζεται. Και βέβαια, παράλληλα και στη συνέχεια από το βάσμα διδόταν, έπαιρναν οι πιστοί και την ολοκλήρωση της πίστης με τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων. Αναφέρει ο Χριστόστομος ότι πρόκειται για αγγέλους. Οι πιστοί χριστιανοί της Αποστολικής Εκκλησίας ήσαν άγγελοι, είχαν σώματα ανθρώπινα. Είναι κάτι φοβερό να το σκεφτούμε το πράγμα. Λίγο πριν φωνιάδες, τώρα άγγελοι. Πώς γίνεται το πράγμα. Αυτό το θαύμα το μεγάλο του Χριστού. Να σε μεταποιεί και να σε αλλάζει και να σε κάνει από διάβολο άγγελο. Αυτή τη δύναμη είναι ο Χριστός. Πώς το κάνουμε, γι' αυτό θα του λέμε Κύριε στο ελεησόμε και τη στιγμή που θα μας βρει πάνω στην προσευχή θα μας κάνει αγγέλους και εμάς, δεν γίνεται, αυτός είναι ο δρόμος, γιατί άγγελοι μπαίνουν στο παράδεισο. Πώς λέει είναι δυνατόν να μην είναι άγγελοι αφού είχαν ξεπεράσει τη βαρύτητα της ύλης και έλεγαν πάρτε τα χρήματα, πάρτε και τα χρήματα. Και είχαν παιδιά. Είχαν οικογένειες. Και δεν λέγανε τι θα κάνω αύριο που λέμε εμείς. Τι θα κάνω αύριο. Και αυτή η συμπεριφορά τους, αυτή η συμπεριφορά, πάρτα, θα το προσέξουμε και θα διαβάσω από εδώ μέσα κάτι σημαντικό, γινόταν
εν αφελότητη καρδίας και εν αγαλιάς. Με αφέλεια, λέει, με απλότητα, αλλά και με χαρά. Διαβάζω τι λέει ο Άγιος μας εδώ ο Χρυσόστομος. Πρόσφεραν χρήματα και χαίρονταν και ήταν μεγάλη η ευχαρίστηση, διότι ήταν μεγαλύτερα τα αγαθά που λάμβαναν. Αδελφοί μου, συγχωρέστε με, δεν το λέω για τον εαυτό μου, έχει πεθάνει κάποιος βλαντικός που είχα, πήγαινα και του έλεγα, δυσκολεύομαι να δώσω. Δώσε Κώστα μου για να δεις, άμα δεν δώσεις δεν θα δεις ποτέ τι σημαίνει ελεημοσύνη και τι κρύβεται πίσω από αυτή την ελεημοσύνη. Τι κρύβεται πίσω από την ελεημοσύνη. Κάθε φορά που πήγαινα μου το τόνιζε όταν ήμουν παλικάκι. Δώσε Κώστα για να δεις τι κρύβεται. Τι κρύβεται. Και χαίρονταν που πρόσφερναν. Και ήταν μεγάλη η ευχαρίστηση που ένιωθαν, γιατί απολάμβαναν μεγαλύτερα αγαθά από εκείνα που έδιναν. Κανένας τότε δεν κατηγορούσε, κανένας δεν φθονούσε, κανένας δεν απολογούσε, κανένας δεν είχε εγωισμό, δεν υπήρχε περιφρόνηση του μικρότερου, του φτωχότερου δηλαδή. Σαν παιδιά νόμιζαν ότι εκπαιδεύονται. Είχαν παιδική ψυχή, το αντιλαμβάνεστε και ο Χριστός. Αν δεν γίνετε σαν τα παιδιά, παράδεισο δεν βλέπετε. Έτσι ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Αν θυμίστε, αδωρεί ένα άλλο παράδειγμα Χρυσόστομος. Στην πόλη μας λέει, για την Κωνσταντινούπολη έπεσε, έγινε ένα σεισμός. Θυμόστε τότε λέει που όλοι ξεχάσατε το κακό σας αυτό και φερόσατε τα μικρά παιδιά. Έτσι συμπεριφέρονταν λέει και η πιστή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Δεν υπήρχε τότε η ψυχρή λέξη δικό μου και δικό σου. Γι' αυτό υπήρχε αγαλίαση στην τράπεζα που τρώγανε. Κανένας δεν συμπεριφερόταν σαν να έτρωγε από τα δικά του. Κανένας σαν να έτρωγε από τα ξένα. Αν και φαίνεται αυτό ότι είναι ένιγμα και παράξενο. Ούτε νόμιζε ότι είναι ξένα τα όσα ανήκαν στους αδελφούς. Διότι ήταν αυτά που τρώγανε όλοι δεσποτικά. Πιο απλά, του Κυρίου η γη και το πλήρωμά της. Όλα ήταν του Χριστού και τα σκόρπιζε εκείνος. Και δεν υπήρχε δικό μου και δικό σου, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Εδώ η ζωντανή της Εκκλησίας μας ζωή στο έργο της φιλανθρωπίας δεν ήταν πράξη που την έβλεπε κανείς μόνο σε αυτό το χώρο μέσα, την Ιερουσαλήμ, αλλά και έξω από την Ιερουσαλήμ, εκεί που πήγε ο Απόστολος Παύλος, παντού, σε εκκλησίες, έπαιρνε τα μέτρα να υπήρχε ταμείο, να καλύπτονται οι ανάγκες των φτωχών, ώστε να μην νιώθουν ότι στερούνται οι φτωχοί, να παίρνουν και αυτοί, να έχουν και αυτοί σε όλες τις εκκλησίες, τις αποστολικές, τα αναγκαία προς το σύν. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος, ας δίνει ο καθένας, όχι πια για εκείνους που ήταν στο Ιεροσόλυμα, όταν κήρυξε έξω από την εκκλησία του Ιεροσόλυμα και τις εκκλησίες, σε αυτούς, τι γράφει, ας δίνει ο καθένας, όχι από λύπη, ούτε από ανάγκη,
αλλά με ελεύθερη διάθεση. Να μην νιώθετε το σπρώχνει ανάγκη για να ελεήσει, ούτε επειδή λυπάτε τον άλλον, αλλά να βγαίνει από μέσα μόνο του το ελεήν, η ελεημοσύνη, να έχει τη διάθεση και πριν λυπηθεί, πριν καταλάβει ότι κάποια ανάγκη υπάρχει, να σπεύσει. Αυτό είναι να μην δίνουμε από λύπη ή από ανάγκη. Δεν υπήρχε άλλη συμπεριφορά, επαναλαμβάνω, παρά συμπεριφορά μικρών παιδιών που έβλεπε κανείς και σε μεγάλους στην ηλικία κυρίως ανθρώπους. Και σε μεγάλους στην ηλικία κυρίως ανθρώπους. Αυτή έδινε την εικόνα που θα ακούσετε τώρα. Της απουσίας, της κακίας μέσα στις ψυχές τους. Αδελφοί μου, ξέρετε για τους κατοικείς ότι το γεωπνεύμα πλούσιο. Γιατί ήταν ολοκληρωτική αλλαγή τους. Δηλαδή αυτό το τύπι ίσομερ που είπαν, το είπαν με όλο το βάρος που σήμαινε η φράση αυτή, το τύπι ίσομερ. Πες μας και εμείς αυτό που θα μας το πεις, δεν θα παραλείψουμε ούτε μία κεραία στο να το κάνουμε πράξη. Και όχι για μια στιγμή της ζωής μας, αλλά εφόρου ζωής που το ζούμε. Αυτό σημαίνει αλλαγή. Τέτοιες αλλαγές συνέβαιναν τα χρόνια εκείνα, τα ύστερα, αλλά και σήμερα δεν γίνονται τα πράγματα. Λέμε ανθρώπους και δαμάζουν. Και ακόμα μα αυτός δεν ήταν αυτός που ήταν άνθρωπος με αδικίες, με απαγές, με ψέματα, με το ένα, με το άλλο. Και τώρα κοίταξε. Γι' αυτό θερμοάρει το στόμα. Εμείς είμαστε οι πρώτοι μας. Σε έβρισε, λέει κάποιος ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν πόνεσες. Σε κατηγόρησε. Τίποτα δεν έπαθες. Σε φθόνησε. Ούτε έτσι έπαθες κάτι. Η απλότητα που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί, η αφελότητα της καρδιάς που ανέφερα προηγουμένως, είναι ένας δρόμος που οδηγεί στην ευσέβεια. Ένας δρόμος που οδηγεί στην ευσέβεια. Θυμίζω κάτι, σας θυμίζω σας κάτι, το έχω πει πολλές φορές και άλλες φορές. Μα, ακούγεται μια φωνή, δεν μπορούμε. Λίγο προηγουμένως διάβασα, εδώ μέσα το διάβασα, ότι ζούσαν προσκατερούντες την προσευχή και τη δεήση. Ζούσαν μέσα στην προσευχή και μέσα στην παράκληση. Άμα υπάρχει αυτό το πραγματάκι, που πρέπει να είναι έργο της ημέρας ολόκληρης, όλης της ημέρας, τότε κι αν σε βρίσει δεν παθαίνεις, κι αν σε φωνήσει δεν παθαίνεις, και αν οτιδήποτε άλλο σου κάνει, δεν του βαστάς καμία κακία στη ψυχή σου. Αντίθετα, γονατίζεις και λες, Κύριε ελέησέ τον. Κύριε ελέησέ τον. Είναι δύσκολο έργο, αλλά και εύκολο. Δύσκολο, αλλά και εύκολο. Δύσκολο στην αρχή, γιατί σε πηπάει ο διάβολος, έδωσα την ήσυχο, άλλωστε λένε οι πατέρες, έκανες έργο προσευχή και η προσευχή σου είναι δεχτή στον Θεό. Θα περιμένεις σίγουρα την επίθεση από τον διάβολο. Θα την περιμένεις, γιατί κανένας χωρίς πειρασμό δεν μπαίνει μέσα στον παράδεισο. Ουδής απείραστος, ο Άγιος Αντώνιος, δύναται σε αυτήν εις τη βασιλεία των ουρανών. Αφού και ο Κύριος ακόμα δεν απέβηγε τι, τους πειρασμούς. Και ο Κύριος τους πειρασμούς του δέχτηκε πότε, μετά την προσευχή, μετά την νηστεία. Και εμείς πάνω στην προσευχή, πάνω στο έργο της νηστείας όσο μπορούμε, και ας πέφτουμε. Ας πέφτουμε, ο πειρασμός του λέει, έπεσε, δεν είσαι χριστιανός. Όχι, είμαστε χριστιανοί, αμαρτάνουμε όλη την ημέρα, αλλά δεν λέμε, είμαστε δικοί σου διάβολε. Αγαπάμε τον Χριστό,
Χριστέ μου, σε σένα δίνω την ψυχή, σε λαφταράμε. Μας ξέρει ο Κύριος ότι εμείς πέφτουμε και έρχεται η στιγμή και η ώρα που λέει δεν τον αφήνω τα χέρια τα δικά μου. Ξέρετε τι μπορούσε να είμαστε τώρα εμείς τη στιγμή αυτή, άρμασε για αυτή τη χάρη του Θεού. Χειρότεροι για τους αγωγούς του Χριστού. Χειρότεροι παρακαλώ και από τους αγωγούς του Χριστού. Το ότι στεκόμαστε εκεί που στεκόμαστε είναι έργο της χάρης του. Όχι δικό μας. Όχι δικό μας. Αυτό λοιπόν, τα τόσο λίγα λόγια, τι ποιήσομεν ή να σωθώμεν, δείχνει πόσο είχαν πάρει ζεστά αυτοί οι άνθρωποι το θέμα της αλλαγής και το δρόμο τον Αποστολικό. Τον είχαν λάβει σοβαρά υπόψη τους. Γιατί μέσα εκεί που ζούσαν στα τραπέζια και τρώγανε και κοινωνούσαν και άνθρωποι τους Αποστόλους δεν άκουγαν ότι τους περιμένουν οι μέρες για γλέντι. Τέτοιο πράγμα δεν είχε πει ποτέ στους Αποστόλους ο Χριστός. Αντίθετα είχε δώσει τις προδιαγραφές ότι προσέξτε τα μαρτυρήσετε. Θα είναι στενός ο δρόμος, θα σταυρωθείτε, θα περάσετε από πριγιόνια, από μαχαίρια, από φωτιές και από οτιδήποτε άλλο για το όνομά μου. Και αυτά συζητούσαν και οι Απόστολοι και προφανώς βέβαια ότι μετά από το μαρτύριο έρχεται η δόξα. Μετά το Σταύρο του Χριστού έρχεται η Ανάσταση. Όλα αυτά ζούσαν και μάθαιναν μέσα στην Αποστολική Εκκλησία οι πρώτοι πιστοί. Θα ήθελα να σταθώ λίγο στην απλότητα. Όχι εγώ, με βοηθώ τον Άγιο Ιερό Χρυσόστομο. Θέλει να δεις, λέει, απλόν άνθρωπο. Θα σου δείξω εγώ. Ο Δαβίδ, ο προφήτης και βασιλιάς. Τον είχε, λέει, ο βασιλιάς Σαούλ και του έπαιζε τη λύρα. Του την έπαιζε κάθε φορά τη λύρα, όργανο μουσικής, που ήταν λυπημένος. Και την έπαιζε, λέει, δίπλα του σαν μικρό παιδί. Τον φθόνησε ο Σαούλ και ήθελε να τον σκοτώσει. Και τότε έδειξε πάλι απλότητα καρδιάς, αφέλεια τέτοια, ώστε ενώ του έπεσε στα χέρια ο Σαούλ, αδιαφόρησε και δεν έκανε τίποτα, ενώ ήθελε να σκοτώσει ο Σαούλ τον Δαβίδ. Θέλεις να δεις, λέει, άλλη παιδική ψυχή, σε προτρέπω, κοίταξε. Τον Ιωσήφ, το παιδί του Ιακώβ, που είχε τα 12 παιδιά, που τον πωλήσαν το αδέρφια του, που τον αγόρασαν και τον πήγανε στην Αίγυπτο, που εκεί βέβαια πήρε μεγάλη θέση. Όταν πήγανε τα αδέρφια του, τι έκανε? Είχε, λέει, απλότητα καρδιάς. Και τι τους έκανε? Τους ευεργέτησε. Η απλή καρδιά του Χρυσόστομος αυτό κάνει. Και βέβαια, εναγκαλιάσει καρδίας, λέει. Η σημασία, εδώ ο Άγιος Βαγγελικής τελειώνει, αδέρφια μου, και είναι πολύ ωραίο, λέει, ότι όλα αυτά τα έκαναν εναγκαλιάσει, με αγκαλίαση και με αφαιρότητα καρδιάς. Πάντα υπήρχε η χαρά αυτή που αγκάλιαζε τους χριστιανούς σε όλες τις τάξεις τους, αφού είσαι ανάγκη. Θέλεις, λέει, να δεις παραδείγματα, σου δείχνω. Να κοίταξε ένα πρασίνο στο παράδειγμα, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Ο Άβελ παλεύεται με τον πονηρό αδελφό του σαν μικρό παιδί να θυσιάσουν και δέχεται το θάνατο σαν νήπιο από τον αδελφό του. Με αφαιρότητα καρδίας και εκεί. Ο αδελφός δέχεται να συνεργαστεί με τον αδελφό του και τι ήξερε ότι ήταν πονηρός. Δεν πρέπει να μας αφήσει ανεπηρέαστους αυτή η περικοπή που διάβασα. Και τελειώσω με κάτι που θα μας κάνει μια ακτινογραφία της καρδιάς μας, ακτινογραφία από τον Άγιο Ιερό Χρυσόστομο. Αυτά για αυτόν που έχει καρδιά αγνή, απλή, παιδιακίσια. Αδελφοί μου, το τονίζω, τέτοια μεταποίηση έκανε το Πνεύμα το Άγιο σε αυτούς που είπαν τι ποιήσομεν και έκανε αλλαγή ζωής. Αυτοί που στέκουν πονηρά
και διεστραμμένα τον εαυτό τους για να δούμε τι ζωή κάνουν. Ο πονηρός άνθρωπος, λέει ο Γερός Χρυσόστομος, πλήττει πρώτα τον εαυτό του. Πληγώνει πρώτα τον εαυτό του. Και κανέναν άλλο. Απολύτως κανέναν άλλο. Η ψυχή του είναι πάντοτε γεμάτη από λύπη. Και οι λογισμοί του στο μυαλό είναι πάντοτε συμπλεκόμενοι. Και αν χρειάζεται να ακούσει και αν χρειάζεται να πει κάτι, ο πονηρός εννοείται, όλα τα κάνει με κατηγορίες. Όλα με κατακρίσεις. Φιλία και ομόνοια για αυτούς τους πονηρούς βρίσκονται πολύ μακριά. Σε αυτούς υπάρχουν διαμάχες και έκθρες και δυσαρέσκειες. Και τους εαυτούς τους υποπτεύονται ακόμη οι πονηροί άνθρωποι. Σε αυτούς ούτε ύπνος γλυκός υπάρχει, ούτε τίποτε άλλο. Αν δε έχουν και γυναίκα, αλίμονο γίνονται προς όλους εχθροί και πολέμοι. Μύριες ζηλοτυπίες, συνεχής φόβος. Από το ρήμα πονάω παράγεται, λέει ο πονηρός. Για αυτούς λοιπόν υπάρχει στη γλώσσα, τους πονηρούς, ανομία και πονηρία στη γλώσσα και την εκτοξεύουν. Ναι, λέγει, τώρα από πού τόση πονηρία, από πού προήλθες εκείνους τους 3.000 και τους 5.000 κατόπιν, θα πάει στο θέμα το άλλο και λέει, σε αυτούς λέει πούτε τους 3.000 και μετά που έγιναν 5.000, από πού προήλθε η επιθυμία να αφήσουν ένα τέτοιο κόσμο που διάβασα προηγουμένως και να ακολουθήσουν όλοι μαζί το δρόμο της ευσέβειας. Είναι φοβερό. Είναι πρακτικά κάτι μαντικό. Δεν πρόκειται για ένα μεγάλο άτομο. 3.000, 5.000 άτομα. Πώς τόση μεγάλη επιθυμία και έτσι όλοι μαζί έγιναν ευσεβείς, τώρα δε με ευκολία, τώρα δε σήμερα εμείς. Τι γίνεται. Με δυσκολία βρίσκεται ένας να αλλάξει ζωή και να μπει στο χριστιανικό ρεύμα μέσα και να ζήσει χριστιανική ζωή. Παραλαμβάνω, πώς θα βρειαζούμε και είμαστε οι ίδιοι. Οι ίδιοι εδώ μέσα και δεν θέλουν κάποιο καινούριο. Πού είναι λοιπόν, λέει, ένα κήρυγμα 3.000, 5.000, 10 γίνανε, μύριοι μετά από τους Αποστόλους. Σήμερα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν βρίσκεται ή βρίσκεται με δυσκολία μόλις ένας. Τότε τόσο πολλοί συμφωνούσαν, τι είναι εκείνο που έκανε αυτούς δυνατούς και άγρυπνους, τι ξαφνικά ζέστανε αυτούς, επειδή προσήλθαν με πολλή ευλάβεια, με μεγάλη επιθυμία, με καυτή καρδιά και δεν περίμεναν τιμές και δόξες, αλλά κίνδυνο και θάνατο, θυσία στη ζωή τους. Αυτό είναι δείγμα θερμής ψυχής. Το να αφήνεις την άνεση και να αγκαλιάσεις το θάνατο. Αυτό είναι δείγμα αποστολικής ψυχής. Δεν θα ήθελα να συνεχίσω άλλο, αλλά όσο μου ήταν δυνατόν, με οδηγό τον Ιερό Χρυσόστομο, πρώτα την Αγία Γραφή και μετά τον Χρυσόστομο, μπόρεσα και τον εαυτό μου και όλους μας μαζί να σας μεταφέρω σε ένα κλίμα μιας εποχής τέτοιο που πρόκειται για αποστολική Άγια εποχή, την μία μας την Αγία την Αποστολική Εκκλησία.
Εύχομαι οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι εκείνοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας να μας φωτίσουν και εμείς να ζεστάνουμε τις ψυχές μας και να φωτίσουμε το δικό τους ακριβώς παράδειγμα. Γι' αυτό και γίνεται και αυτή η συγκέντρωση που κάνουμε εδώ μέσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλος αδελφός τώρα μπορεί να πει κάτι. Λοιπόν, είπες, έτσι. Μάλιστα. Καλά κάνει αυτή. Και αυτά που γράφουμε τα λέει και ο Χριστός είναι για μας. Για εμείς τι κάνουμε. Δηλαδή, οι κοινωνίες οι δικές μας. Ο καθένας... Όχι, δεν είναι καθένας, γιατί ο... είναι όλοι. Καθένας... Να σου απαντήσω. Ναι. Συμβολικά θα απαντήσω. Βλέπεις τι κάνει ο Ζήκας στην ιδιωτική του ζωή, στη μυστική του ζωή. Το βλέπεις. Να το ξέρω. Μπράβο. Εκείνος μπορεί να αγιάζει τον χρόνο του. Το θέμα είναι ο Κώστας τι κάνει. Μπράβο. Εγώ ο Κώστας προσωπικά τι κάνω, κάνω αυτό που κάνει ο Ζήκας. Και πάλι δεν θα το δείξω. Άλλος αδερφός κάτι. Θέλω να προσθέσω κάτι εκεί. Που επειδή ξεχάσατε να το πείτε, όχι δεν ξέχασα τίποτα, αλλά είναι ο χρόνος μου. Ότι αυτό που η πρώτη Αποστολική Εκκλησία που ήταν τόσο δυνατή και μέχρι σήμερα έχουμε το Άγιο Πνεύμα ανάμεσά μας και μας το μεταδώσανε οι Απόστολοι, είναι ποιο. Όχι ότι ήταν κοινόδια τα θύματα, τα χρήματα, ήταν κάτι άλλο που είχε τη δύναμη. Και αυτό ήταν εύκολο για να γίνει μετά. Ποιο? Το Πνεύμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν το Πνεύμα λερωθεί θέλει εξομολόγηση. Όλος ο κόσμος, οι Άγιοι, οι πάντες τότε, κάνανε ομαδική εξομολόγηση. Δεν είχαν να κρύψουν τίποτα ο ένας από τον άλλον. Και έτσι είχαν μία αγάπη εναγαλίαση όπως είπατε. Δεν υπήρχε κρυφό, ήταν φανερά όλα. Γι' αυτό ήταν κοινόδια και τα πνευματικά τους. Τίποτα. Από τη στιγμή λέω που υπήρχε ακτιμοσύνη και κατάλληλα υπήρχε διάνα μεταξύ τους. Φυσικό είναι. Το Άγιο Πνεύμα αυτή η δουλειά έκανε. Πώς θα έχεις? Συμπέρασμα. Θέλω να πιστεύω πραγματικά το πλησίον τους στον εαυτό τους. Έτσι ήταν. Συμπέρασμα για να λέγεται κανείς χριστιανός χρειάζεται μεγάλος αγώνας. Δεν αρκεί μόνο η εκκλησία. Δεν αρκεί μόνο η ελεημοσύνη. Χρειάζεται εξομολόγηση και χίλια άλλα δύο τα οποία μας ανεπρόκειται. Μα η εξομολόγηση νομίζω ότι τι κάνει. Αυτά λέει. Το θέμα τόσο είναι στο εξή σημείο. Πράττουμε εμείς αυτά. Αυτό είναι όλο το θέμα. Τώρα τι να λέμε. Είπε ο Κώστας προηγουμένως ότι κάνει ο Ζήκας. Μπορεί ο άνθρωπος καλό να κάνει ο κάθε μας. Αλλά ο Μιχάλης είπε κάτι άλλο. Ήταν ομαδική κατάσταση. Για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να είμαστε όλοι έτσι. Και να έχουμε αυτή την θέληση και αυτή την. Όχι. Και πόσο είναι. Όχι, γιατί ο Κύριος το έχει και αυτό πει. Ότι πίνει ό,τι θα είναι μικρό. Και εδώ ο Χρυσόστομος σε κάποια ομιλία του λέει ότι να εργάζεσαι την αρετή όταν είσαι μόνος σου. Γιατί τότε έχει πιο μεγάλη αξία η αρετή και βέβαια λέει το χρυσάφι δεν το βρίσκεις πεταμένο στον δρόμο για να μαζέψεις έτσι πλούσια. Σπάνια θα ψάξεις πολύ να βρεις το χρυσάφι. Έτσι είναι και ο χριστιανός με την αρετή. Σαν το σπάνιο χρυσάφι. Το λέει ο Κύριός μας και έτσι ακριβώς είναι. Πολλοί οι κλητοί, ολίγοι οι ευρωπαϊκοί. Δεν γίνεται ο αγώνας και όταν είμαστε πολύ μαζί θα χρειαστεί και μόνος σου να βάλεις τα γονατάκια σπίτι να πεις με ακούς στο φωνάζω, δώσε με αυτό που σου ζητάω. Και στην τελευταία ανάλυση κάποια προβλήματα που αφήνει στα χέρια μας σαν οικογενειάρχες που είμαστε τα πήγε αυτόν τον τρόπο που φωνάζουμε. Αφήνει προβλήματα. Έστω και από εκεί όπου θα σπάει να μας βρει. Να μας μπλοκάρει. Να μας μπλοκάρει. Αλλά τι γίνεται. Αυτά που λέει ο Χριστός κάνουμε εμείς. Κάνουμε.
Άμα κάνουμε εντάξει. Αλλά κάνουμε όμως εδώ είναι τώρα. Κάνουμε Ιωσήφ. Και το πρώτο που κάνουμε είναι ότι ερχόμαστε εδώ. Το πρώτο βήμα. Κάνουμε. Αυτό να ερχόμαστε εδώ. Έχεις εδώ. Αυτό είναι αλλά. Είναι ένα βήμα. Κάνεις αυτά που λες, που λέει εδώ μέσα. Μα είπα ότι ένα πρώτο βήμα αν κάνεις αυτό, όπως σωστά είπε και εγώ, ότι δεν μπορούμε να φέρουμε και να έχουν κι άλλοι δύο τρεις νέοι. Πάντω, σε πολλά δεν σου είπε τότε. Κόστα, αλλά είδες όμως, εσύ, εδώ είναι το ερωτηματικό. Τι έκανε ο Κώστας. Αυτό για πού. Στο είπα και εγώ. Καλά τα σιάτα πώς. Στο είπα, όχι, είπα τα καλά. Τι είπα εδώ κατάλαβε. Ο πατέρας Παΐσιος έλεγε ξεφορτωθείτε. Απαλλαγείτε από τα περιουσιακά στοιχεία. Αλλά η δομή της κοινωνίας είναι τέτοια σήμερα με τόσο πολύ δεδί. Το έλεγε αλλιώς ο Παΐσιος. Με το δικό μου και με το δικό για να πετάξεις. Ναι, πέταξε. Πέταξε τα για να πετάξεις ψηλά. Πείτε μου ένα σαλπάνο σε... Ναι, πέταξε. Ποιο άνθρωπο είναι αυτό που το κάνει. Είναι ελάχιστο. Πολύ ελάχιστο. Ιωσήφ. Και εδώ είναι το θέμα ότι προτιμώ να γίνουμε πολύ. Ιωσήφ. Πρέπει να αλλάξουμε. Απάντησε και πρέπει να κάνει κάτι. Ένας, μην πολλές φορές τα πάντα. Το πάνω αυτή η κοινωνία. Μακάρι να μην την αποτελούμε εμείς. Και ο καθένας εντάξει να κάνει κάτι. Στη φιλοκαλία μέσα διάβαζα αν σε ικανοποιεί το εξής. Στον κόσμο που ζούμε, καθαροί χριστιανοί, σαν το Παΐσιο, ζήτημα είναι αν βρεις ένα στους ίδιους. Καθαροί χριστιανοί μιλάνε, που να έχουν την ψυχή ολοκάθαρη, ολοκάθαρη και να μιλάνε τον Θεό και να λέει και να γίνεται. Οι άλλοι χριστιανοί είναι σε αυτό μέσα από τον Χριστό. Κύριε, ρωτάει ο Πέτρος τον Χριστό, ο άδελφός μου τον βλέπω και αμαρτάνει. Πόσες φορές θα αμαρτήσει για να το συγχωρέσω. Πολλές άπειρες. Άπειρες. Εκεί είμαστε εμείς και μας δέχεται και αρχή το κατάλαβε. Και με αυτό το λέει ο Κύριος, το λέω εγώ. Δεν το λέει. Εμείς δεν δικαιολογούμε κανέναν και μια φορά. Όχι για το σύγχρονο. Πάρα στην προσοχή μας, το λέμε. Ένα δισεκατό με ήλιο συμβολή. Να πάει ίσιο. Άγιος ο Θεός. Και μη σε ενέργειση μας πειρασμό, αλλά ρίξε μας από το κοντιού. Προστασία το Χριστία όλα κατέστηνται, με συντία προς το ποιητή να μετάθεται. Μη παρήρεις αμαρτωλό, δε είσαι ο θωράς, αλλά προκασόλος αγαπή, εις την βοήθεια νημών, το πιστός καρκαζόδοση, κάχυνον εις πρεσβεία και σπέρσον εις ηγεσία η προστατεύουσα η Θεοτό και τον τιμόδωσε. Διαφών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέξον και σώσον ημάς. Αμήν. Πάντως με συγχωρείτε.